Και όσο να μαζευτούμε, να πω κάτι που είπα στην Αλεξάνδρα την Ανδρούσου καθώς μπαίναμε, ότι αν έχει καταφέρει κάποιος να διδάξει στο χώρο της Θράκης, έχει καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πιο προκλητικές και δύσκολες συνθήκες. Να ακολουθήσουμε την σειρά που υπάρχει στο πρόγραμμα, Μαρία, έτσι. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Να πω ότι με πολύ μεγάλη μας χαρά διευθύνουμε αυτό το πάνελ, γιατί περνάμε πια στην ματιά των εκπαιδευτικών. Μιλάμε τόση ώρα για τους εκπαιδευτικούς. Ήρθε η ώρα, η στιγμή, να ακούσουμε λίγο τις εμπειρίες τους από όλη αυτή την προσπάθεια και έχουμε να πούμε μετά κι άλλα. Λοιπόν, να ξεκινήσω, Μιχάλης, έτσι. Μιχάλης. Καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα ανάλογο με αυτό που μας είπε η κυρία Αποστολίδου με μια φοιτήτριά της. Φέτος είμαι αποσπασμένος στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης και διδάσκω στην πρώτη Δημοτικού. Χθες το πρωί, στην προσευχή, ήρθε η μητέρα μιας μουσουλμάνας μαθήτριάς μου και μου είπε, «Κύριε Μιχάλη, πώς θα πάει η μικρή μου? Ξέρω ότι είναι αδύναμη στα ελληνικά, αλλά θα τη γράψω στα κεσπέμ». Είναι γεγονός αυτό. Ονομάζομαι Μιχάλης Τσιραμπίδης και είμαι δάσκαλος. Το 1998 διορίστηκα στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κεντάβρου, όπου παρέμεινα ως το 2018. Το 1998, το Δημοτικό Σχολείο του Κεντάβρου ήταν ένα πολύ μικρό κτίριο με 300 μαθητές, δύο βάρδιες, πρωί-απόγευμα, χωριστά τα αγόρια από τα κορίτσια, χωρίς επίσημα βιβλία από το κράτος. Από τον προηγούμενο χρόνο είχε αρχίσει τη λειτουργία το ΠΕΜ. Έτσι κι εγώ έλαβα μέρος, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, στις επιμορφώσεις που αναπτύσσονταν, οι οποίες ήταν μεικτές για τους εκπαιδευτικούς του ελληνόφωνου και του τουρκόφωνου προγράμματος. Μηνιαίες ή και δεκαπενθήμερες, και πραγματοποιούνταν και στους τρεις νομούς της Θράκης. Με αυτές, καταρχάς γνώρισα τους μειονοτικούς συναδέλφους μου. Τι είναι η μειονοτική εκπαίδευση, ποιες οι ανάγκες των μαθητών μου, πώς θα διδάξω το γραπτό και προφορικό λόγο, με τι μεθόδους θα έρθουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και θα την κατακτήσουν, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα εγχειρίδια που ακόμα ήταν σε στάδιο αξιολόγησης και σε φωτοτυπίες. Αυτό όμως που βίωσα τότε από το ΠΕΜ ήταν να έχω ελευθερία στις μεθόδους, στην υλοποίηση των διδακτικών μου στόχων και την αμέριστη συμπαράσταση που είχα για κάθε απορία ή προβληματισμό που προέκυπτε. Αρχίζω και χρησιμοποιώ τους στίχους της αίθουσάς μου και τους μετατρέπω σαν ένα ανοιχτό βιβλίο, μια εφημερίδα τείχου, και τους γεμίζω με δημιουργίες των μαθητών μου. Στην υποτυπώδη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιώ τα ηλεκτρονικά λεξικά και παιχνίδια, ένα υπότιστο κάστρο των γραμμάτων και των λέξεων, του ΠΕΜ. Εκδίδω με τους μαθητές μου σχολική εφημερίδα, τριμηνιαία, οι μικροί δημοσιογράφοι. Αρχίζουν δειλά-δειλά να αποκτούν αυτοπεποίθηση, να δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε οι μαθητές μου να σκέφτονται, να ερευνούν, να δρούν, να συνεργάζονται σε ομάδες και να παράγουν γνώση. Μέσα από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι μαθητές μου μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Εδραιώνεται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μένα και στους μαθητές μου και στους γονείς τους. Αυτό με γεμίζει με ευθύνη για να μπορώ να ανταποκριθώ στις νέες συνθήκες μάθησης και δημιουργίας που δημιουργούνται. Έτσι μαθαίνω να αξιολογώ τη διδασκαλία μου, τη διαφοροποιώ, τη συμπληρώνω, την αξιολογώ καθημερινά στο τέλος κάθε τριμήνου και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι συντονιστές του προγράμματος επισκέπτονταν συχνά το σχολείο μου, όπως και τα υπόλοιπα μειονοτικά δημοτικά.
έβλεπαν αυτή τη μεταμόρφωση και ρωτούσαν ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος. Εγώ απουσίαζα γιατί είχα μάθημα στην απογευματινή βάρδια. Κάπως έτσι το 2005 οι συντονιστές του προγράμματος με γνώρισαν και σε μια επιμόρφωση στην Αλεξανδρούπολη μου πρότειναν να γίνω συνεργάτης τους. Μετά από κάποιο δισταγμό δέχτηκα. Από τότε μέχρι σήμερα είμαι συνεργάτης του ΠΕΜ. Οι επιμορφώσεις συνεχίστηκαν. Τα σεμινάρια είχαν ποικιλία στη θεματολογία τους, ήταν θεωρητικά και βιωματικά. Τα αξιολογούσαμε και προτείναμε και νέα σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Πραγματοποιούνταν εναλλάξ και στους τρεις νομούς της Θράκης και κάθε δεκαπενθήμερο. Παρακολούθησα σεμινάρια του ΠΕΜ στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες. Το σχολείο μου μετεγκαταστάθηκε σε νέο, σύγχρονο κτίριο, οι τάξεις έγιναν μεικτές και η βάρδια μία, μόνο πρωινή. Τα νέα βιβλία του προγράμματος ήταν προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με πλούσια εικονογράφηση, μικρά κείμενα και στα μη γλωσσικά μαθήματα χρησιμοποιούσα τη διαθεματικότητα. Ήταν αρθρωτά. Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τα βιβλία και ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις τους. Οι πλούσιες εικόνες, τα σύντομα κείμενα, τους αποφόρτιζαν από το άγχος του ξένου, του δύσκολου, της παπαγαλίας. Οι τάξεις ζωντάνευαν. Δεν θα ξεχάσω μια χρονιά που παίζαμε ένα παιχνίδι που έπρεπε σε ζευγάρια από μια κάθετη λέξη να συμπληρώσουν σε κάθε γράμμα της μια νέα λέξη και είχαν σκορπιστεί σε όλη την τάξη. Άλλοι στους τοίχους, άλλοι στην πόρτα, άλλοι στο ευρετήριο. Και αυτό γινόταν συχνά. Από τις επιμορφώσεις του ΠΕΜ εφάρμοσα τις ιδέες, τους τρόπους, τις μεθόδους και συμμετείχα σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, τα παιδαγωγικά παιχνίδια που μας παρουσίασαν. Το σχολείο μου αποκτούσε ουσιαστικό ρόλο. Η συνεργασία μου με τον μουσουλμάνο συνάδελφο ήταν άρτια. Ανταλλάσσαμε ιδέες, συζητούσαμε για θέματα των μαθητών μας, υλοποιούσαμε κοινά προγράμματα πολιτιστικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, κάναμε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο χωριό και στην Ξάνθη. Μετά το 2010 συνεχίστηκαν οι επιμορφώσεις από το ΠΕΜ με αξιοποίηση εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών κλπ. Δημιουργείται ένα νέο σχολείο μετά το σχολείο. Στα καλοκαιρινά μαθήματα, τα παιδιά του νηπιαγωγείου προετοιμάζονται για το δημοτικό σχολείο και οι απόφοιτοι μαθητές του δημοτικού προετοιμάζονται για το γυμνάσιο, στην Οδύσσια, τα μαθηματικά, τη φυσική, εστιάζοντας πάντα στην ελληνική γλώσσα, για να μπορέσουν έτσι καλύτερα να ενταχθούν στις τάξεις του γυμνασίου. Σύγχρονα υλικά και εργαλεία, όπως το Smile, ο Σεβδάσος Εντουκιού, επιτρέπουν στους μαθητές να εισάγονται σε νέες έννοιες, χρησιμοποιώντας πάντα ελληνικά, σε ζευγάρια κάνουν πειράματα φυσικών φαινομένων και τα παρουσιάζουν. Παίζουν μαθηματικά παιχνίδια μέσα από τις καρτέλες του Smile, δραματοποιούν διαλόγους της Οδύσσιας για να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις που θα τους στηρίξουν στις νέες μαθησιακές προκλήσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς του ΠΕΜ γινόταν μια ανοιχτή διαδικασία όπου καλούσαμε τους γονείς και παρουσίαζαν οι ίδιοι οι μαθητές τις παραγωγές τους. Οι αντιδράσεις τους ήταν ικανοποίηση, αισιοδοξία, ευχαρίστηση. Θαύμαζαν και δεν πίστευαν βλέποντας τις δουλειές που παρήγαγαν τα παιδιά τους σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων του ΠΕΜ. Με ευχαριστούσαν και ρωτούσαν πότε θα αρχίσουν τα καλοκαιρινά τμήματα για να τα γράψουν. Εδώ να αναφέρω πως οι περίοδοι που δεν λειτουργούσαν τα ΚΕΣΠΕΜ, γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες, νέους διαγωνισμός κλπ. Όταν με συναντούσαν, η πρώτη τους ερώτηση ήταν πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Όλες αυτές τις εμπειρίες τις παρουσίασα σε επιμορφώσεις σχολικών συμβούλων, σε συνέδρια του ΠΕΜ, σε ημερίδα του Διδασκαλικού Συλλόγου μου της Ξάνθης για τα 20 χρόνια λειτουργίας του ΠΕΜ.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ για την αμέριστη βοήθεια που μας πρόσφεραν η ομάδα δασκάλων του 132 Δημοτικού Σχολείου Γκράβας, όλες οι επιστημονικές συνεργάτηδες του προγράμματος από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και τέλος οι επιστημονικές υπεύθυνες του ΠΕΜ, κυρία Άννα Φραγκουδάκη και Θάλια Δραγώνα. Προσωπικά, με στήριξε το πρόγραμμα ΠΕΜ και με βοήθησε να εμπλουτίσω τις εμπειρίες και τις γνώσεις μου, να διαφοροποιήσω τους μεθόδους μου, να θέτω διδακτικούς, μαθησιακούς, κοινωνικούς στόχους και να τους πετυχαίνω. Να λαμβάνω υπόψη μου το πολιτισμικό περιβάλλον που συνυπάρχω ως δάσκαλος, να το αποδέχομαι, να το σέβομαι και να δημιουργώ κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ένταξη των μουσουλμανοπαίδων στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα ξεχάσω τις παρατηρήσεις της κυρίας Χαράς Δαφέρμου στις καταγραφές των μαθημάτων μου. Αυτό γιατί το έκανες, τι στόχους έχεις, πώς μετασχηματίζεις τη γνώση, αν δοκίμαζες και αυτό. Μαθήτριές μου το 1998 στον Κένταυρο, όπως η Φατμέ, είναι τώρα η φυσιοθεραπεύτριά μου στην Ξάνθη. Η Χατιλέ είναι χημικός συνεργάτρια στο ΚΕΣΠΕΜ. Οι γνωριμίες και οι φιλίες που απέκτησα με άλλους συναδέλφους της μειονότητας μέσα από το πρόγραμμα είναι πολλές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε υγεία, δύναμη να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας στην εκπαίδευση μειονοτήτων για τη δημιουργική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει δάσκαλο αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος στην αρχή της εισήγησής του είπε τουλάχιστον 4 φορές, χρησιμοποίησε το ρήμα «έμαθα», «μάθαινα», «να μάθω», «να μαθαίνω» κλπ. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό το αίτημα που ακούγεται πολύ συχνά, «δεν έχουμε επιμόρφωση» κλπ, προϋποθέτει ότι θέλουμε να μάθουμε ως εκπαιδευτικοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που επίσης προϋποθέτει με τη σειρά του ότι είμαστε ανοιχτοί στο να αλλάζουμε. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι πολύ βασικό να θυμάται ο δάσκαλος ότι πού και πού πρέπει να είναι και μαθητής. Λοιπόν, δίνουμε το λόγο να συνεχίσουμε με την κυρία Φεϊμέ, με τον κύριο Φεϊμέ Ραΐφ. Η Φεϊμέ Ραΐφ έχει το λόγο. Συνεργάτρια πολλά χρόνια, την πήραμε μικρό παιδάκι και τώρα τη φέραμε μαμά με το μωρό της κάτω και καμαρώνουμε. Στη Φεϊμέ ο λόγος. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας πώς την πρώτη και τη δεύτερη φορά βρέθηκα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ως Φεϊμέ. Λοιπόν, η γνωριμία μου με το πρόγραμμα ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, όταν ακόμη ήμουν στα θρανία του Δημοτικού Σχολείου και δεν ήξερα πώς θα καταφέρω να μάθω να μιλήσω αυτή τη δύσκολη γλώσσα που δεν τη μιλούσε και κανένας στο σπίτι. Την ελληνική γλώσσα. Θα την χρειαζόμουν άραγε. Για να μην τη μιλούν οι γονείς, οι φίλοι, οι γείτονες στο χωριό, μου ήταν και λίγο αχρίαστη. Ήταν και πολύ δύσκολη. Είχε τόσα ή, τόσα ε. Πώς θα μπορούσα εγώ να ξεχωρίσω τι θα έμπαινε κάθε φορά. Εκεί λοιπόν, με την απόφαση που πήρε ο πατέρας μου, γνώρισα το πρόγραμμα ως μαθήτρια δημοτικού σχολείου και με βοήθησε σε ένα βαθμό να ξεπεράσω όλες αυτές τις δυσκολίες. Αργότερα, αφού αποφοιτήσω αυτή τη φορά, κατέληξα στο πρόγραμμα ως εκπαιδευτικός, στο οποίο ξεκίνησα την εργασία μου με θερινά μαθήματα το καλοκαίρι του 2011. Ήταν μεγάλη η χαρά που ήμουν στα ίδια θρανία αυτή τη φορά στη θέση της εκπαιδευτικού, ώστε να μπορώ να βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου παιδιά από τη μειονότητα που γνώριζα αρκετά καλά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Μπορούσα πια από τη νέα θέση και τον καινούριο ρόλο να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να ακολουθήσουν και αυτά τις δικές τους πορείες. Με πολλές επιμορφώσεις και υποστηρικτικό υλικό, οι συντονιστές του προγράμματος μας καθοδηγούσαν σημαντικά ώστε να ετοιμάζουμε πετυχημένες δραστηριότητες για την εκμάθηση της γλώσσας αυτής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από την καθημερινή επαφή μου με τους μαθητές, αλλά και τις συχνές καταγραφές που κρατούσα, είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω τις διαφορές και την πρόοδο των μαθητών στην πορεία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Όσο καιρό ήμουν κομμάτι του προγράμματος, η εμπειρία μου ήταν εξαιρετική και τώρα που θυμάμαι εκείνες τις ημέρες, οι αναμνήσεις πολλές. Με αφορμή την ημέρα αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν για τόσο καιρό κομμάτι του προγράμματος και έδωσαν θάρρος και ελπίδα σε πολλά παιδιά της μειονότητας, αλλά και σε εμένα προσωπικά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Φεϊμέα, και για αυτή την κατάθεση ψυχής, για τη συνεργασία τόσα χρόνια, για την προσπάθεια και για τη βοήθεια σου τόσα παιδιά. Ευχαριστούμε πραγματικά. Λοιπόν, Ελένη, θες κάτι να πεις? Το λόγο έχει μια καινούρια συνεργάτρια, η Νένα η Ορφανίδου. Αυτή την πήραμε μικρή και την έχουμε μικρή ακόμα, από ό,τι βλέπετε. Σιγά-σιγά, μία-μία, μην βιάζεσαι. Θα σας μιλήσει για την εμπειρία της από τα μαθήματα σε ενήλικες γυναίκες. Ναι, εννοείς το λόγο. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ορφανίδου Νένα, εκπαιδευτικός, και έκανα μαθήματα σε ενήλικες στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα σε μαμάδες που τα παιδιά τους ερχόταν στα μαθήματα των κινητών και ΣΠΕΜ. Τα μαθήματα τα ξεκίνησα το Φεβρουάριο του 2018. Για μένα ήταν κάτι καινούριο να κάνω μάθημα σε ενήλικες. Έκανα μάθημα σε διαφορετικά χωριά, στα οποία πήγαινα για πρώτη φορά, καθώς κατάγομαι από τα Γρεβενά. Και συνάντησα γυναίκες μαθήτριες, που στην αρχή ήταν αγχωμένες, ντροπαλές και φοβόντουσαν να μιλήσουν μέσα στην τάξη για να μην κάνουν λάθος. Μέσω των μαθημάτων προσπάθησα και πέτυχα να δημιουργήσω σχέσεις εμπιστοσύνης και ένα φιλικό περιβάλλον, ώστε να μπορούν να ανοίγονται στα μαθήματα για να μην ντρέπονται. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναπτύξαμε με τις μαθήτριες τέτοια σχέση, ώστε ακόμη και εκτός σχολείου είχαμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Κάποιες μαθήτριές μας, όταν πρωτοήρθαν στα μαθήματά μας, ήταν αναλφάβητες και στις δύο γλώσσες, κάτι που έκανε πιο δύσκολη την εκμάθηση. Με το ενδιαφέρον όμως που έδειξαν οι μαθήτριες για το πρόγραμμα, οι οποίες προσπαθούσαν να συμμετέχουν στα μαθήματα μέσα στην τάξη, αλλά παράλληλα προσπαθούσαν στον ελεύθερό τους χρόνο να διαβάζουν το υλικό που τους δίνονταν στα μαθήματα. Και έτσι, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, άρχισε να φαίνεται η διαφορά. Να γίνεται η επιτυχημένη χρήση του γραπτού και του προφορικού λόγου και να φαίνεται η επιτυχία του προγράμματος. Οι θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν αφορούσαν την καθημερινή ζωή των γυναικών με λεξιλόγιο που θα τους ήταν χρήσιμο κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς τους, όπως επίσκεψη στο γιατρό, στο σχολείο για την επίδοση των παιδιών τους, αλλά και διάλογοι για την επίσκεψή τους σε διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες. Επίσης, συμπληρώσαμε υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων και αιτήσεων. Αυτό το κομμάτι του μαθήματος το θεώρησαν τόσο σημαντικό, καθώς θα τους βοηθούσε αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους. Οπότε και το κουβαλούσαν μαζί τους μέσα στο πορτοφόλι για να τους διευκολύνει. Πρέπει να τονίσω ότι για όλα αυτά δεν είχαν καμιά άλλη βοήθεια εκτός από τα μαθήματα των ΚΕΣΠΕΜ. Σε ένα μάθημα με ξάφνιασαν λέγοντάς μου: «Ευχαριστούμε, κυρία, που μας δίνετε σημασία και μας ακούτε». Από αυτή τη φράση κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι αυτό που προσφέρει το πρόγραμμα σε αυτές τις γυναίκες. Αν και τα μαθήματα γινόταν Κυριακές, είχαμε μεγάλο αριθμό προσέλευσης. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και δύο τμήματα ενηλίκων στη Ρούσα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γινόταν παραγωγή και του γραπτού και του προφορικού λόγου, βασισμένη σε σενάρια της καθημερινής ζωής που τα προσάρμοζα λεξιλογικά και γινόταν πιο εύκολο και κατανοητό για να μπορούν να ανταπεξέρχονται οι μαθήτριές μας και να μην απογοητεύονται. Για τον σχεδιασμό των μαθημάτων μου είχα και την στήριξη βοήθεια της επόπτριάς μου, της κυρίας Ελένας Παπαδοπούλου. Επίσης, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Ζωγραφάκη, υπεύθυνη για τα μαθήματα και για τη στήριξή της. Και τέλος, στην κυρία Όλγα Κατσιάνη και τους οδηγούς των κινητών και ΣΠΕΜ για την μεταφορά μου στα χωριά, αλλά και τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα πιο ελπιδοφόρο από το να κάνει ένα νέο κορίτσι μάθημα σε αναλφάβητες γυναίκες της μειονότητας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Το λόγο έχει η κυρία Ελένα Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικός στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Γλάφκης. Η μνήμη, η αρχή του προγράμματος. Πιο μακριά. Όταν ήρθε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων στη Θράκη,
σαν αφηγηματικό μοντέλο του Μαρκές ακούγεται, η μειονοτική εκπαίδευση ήταν κάτι άγνωστο και θολό. Οι πληροφορίες συγκεχημένες και τα ερωτήματα πολλά. Ποια είναι η μειονότητα, ποιας εθνοτικής καταγωγής, ποια γλώσσα οι γλώσσες μιλούν, τι διδάσκεται στο μειονοτικό σχολείο, μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά. Πολλές κοινοτοπίες περί καταγωγής και γλώσσας αναπτύσσονταν, ανάλογες με το ιδεολογικό ρεπερτόριο των ομιλητών και την πολιτική συγκυρία. Το ΠΕΜ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο της μειονότητας φώτισαν ένα ασαφές και γεμάτο μυθεύματα χώρο. Τα επιστημονικά ευρήματα, τα στατιστικά δεδομένα, τα βιβλία που εκδόθηκαν, διασαφήνισαν και αποκάλυψαν τον πλούτο της μειονοτικής κοινωνίας, βοηθώντας την κατανόησή της. Η επιμόρφωση, τα βιβλία. Συγχρόνως με τη συγγραφή κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων για τους μειονοτικούς μαθητές, υλοποιήθηκε μια εργαστηριακή και σε βάθος επιμόρφωση των δασκάλων για την αποτελεσματική χρήση του υλικού. Η επιμόρφωση έφερε ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό πολιτισμό που άλλαξε την οπτική, το βλέμμα των εκπαιδευτικών ως προς την αποδοχή της ταυτότητας των μαθητών τους. Ένα στόχος ιδεολογικός που έθιγε ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας και διδασκαλία σε ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ο οποίος τελικά επιτεύχθηκε χάρη στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης ΠΕΜ και εκπαιδευτικών. Η συγγραφή κατάλληλων εγχειριδίων για λόγλωσσα παιδιά αξιοποίησε τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές εκπαιδευτικής πράξης, όπως είναι η διαθεματικότητα, η βιωματική μάθηση, το οικοδομιστικό πρότυπο μάθησης, ακολουθώντας ένα διαπολιτισμικό μοντέλο που δεν ενδιαφερόταν για την αφομοίωση, αλλά προωθούσε τη σχολική επιτυχία όλων των μαθητών, παρεμποδίζοντας εθνοτικές, ταυτοτικές, θρησκευτικές, ταξινομίες και διακρίσεις. Ένα υλικό που δοκιμάζονταν πιλωτικά από τους δασκάλους, πριν συγγραφεί οριστικά, το οποίο επέτρεπε την προσαρμογή του στις ανάγκες και τα επίπεδα των μαθητών. Το φύλο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί μια άλλη διάσταση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού. Τον τρόπο δηλαδή που εμφανίζονται τα δύο φύλα στα γλωσσικά εγχειρίδια. Τα πρόσωπα του άνδρα, της γυναίκας, του αγοριού και του κορισιού αναπτύσσονται σε δύο πλαίσια, το παραδοσιακό και το διευρυμένο. Στο πρώτο πλαίσιο εμφανίζονται τα φύλα σε παραδοσιακούς ρόλους και σχέσεις, φέροντας τυπολογικά έμφυλα χαρακτηριστικά. Στο διευρυμένο πλαίσιο, ο άνδρας και η γυναίκα απεικονίζονται σε πιο σύγχρονους και διευρυμένους ρόλους, συμμετέχοντας σε συμμετρικές και ισότιμες σχέσεις, φέροντας χαρακτηριστικά εμφάνισης και προσωπικότητας που δεν διαφοροποιούν και διαχωρίζουν τα φύλα. Μέσω των δύο πλησίων, τα φύλα παρουσιάζονται με πολλαπλότητα και ποικιλία. Εξαλείφεται ο διχοτομικός τρόπος απεικόνησης, οι κόσμοι των ανδρών και των γυναικών πάβουν να αντιπαραστούνται διαμετρικά αντίθετοι. Τα παιδιά στις μικρές τάξεις, ασυνείδητα, στις μεγαλύτερες πιο συνειδητά, αποκτούν την αντίληψη ότι το φύλο δεν αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα που δημιουργεί διαχωρισμούς, αποκλεισμούς και ανισότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μελλοντικοί πολίτες, αγόρια, κορίτσια, θα αναλάβαναν ισότιμους κοινωνικούς ρόλους στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Μια παιδαγωγική γιορτή γινότανε τον πρώτο καιρό του προγράμματος και εμείς αναπληρωτές νεοφερμένοι ζηλεύαμε για αυτά που ακούγαμε, ότι μάθαιναν, για αυτά που συζητούσαν, για τους νέους τρόπους προσέγγισης του μειονοτικού σχολείου. Με την προτροπή των φίλων μου Δωρόπουλου και Φυσικίδη, ευληματικών δασκάλων της μειονοτικής εκπαίδευσης, μεταπήδησα στο μειονοτικό σχολείο. Και αυτό που κρατώ όλα αυτά τα χρόνια είναι η επιστημονική κατάρτιση που πήρα από το πρόγραμμα, σαν να έκανε ένα μεταπτυχιακό. Αλλά η κυρίαρχη αφήγηση είναι αυτό που ζω στην τάξη με τα παιδιά. Στη γλώσσα. Στη γλώσσα φέτος, μόλις τελείωσε το βιβλίο η Λενίτσα, με πλησιάζει ένας μαθητής και με ρωτάει: «Κυρία, μήπως είστε η νερά η Δελενίτσα?» Τα άλλα περίμεναν την απάντηση. «Ναι, εγώ είμαι», τους είπα. Και έπεσαν οι ερωτήσεις βροχή. «Και ξέρεις αγγλικά και κορακίστικα? Και έχεις άντρα τον Ξανθό Γεωργό? Μήπως έχεις μάνα την νεράιδα με τις 40 κοτσίδες? Κάνε μας μαγικά». «Όταν γεμίζει το φεγγάρι, κάνουν τα μαγικά μου», απάντησα. «Με πίστευαν, με αμφισβητούσαν. Και πλέκεις χωρίς βελόνες, και ράβω και χωρίς ραφή και ράμα», επιστράτευσα το βυζίνο για να τους πείσω. «Το σημαντικό είναι ότι έκανα ανασκόπηση του βιβλίου, το μετέφεραν στη ζωή της τάξης, στάθηκαν ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, στο μύθο και την πραγματικότητα, αλλά και στη διερώτηση και τον αστοχασμό. Μπροστά μου έχει συντελεστεί η γοητεία της ιστορίας των παραμυθιών, αλλά συγχρόνως και η απομάγευσή τους. Λειτουργίες σύνθετες για παιδιά τρίτης δημοτικού. Και όλο αυτό το περιστατικό σε πολύ καλά ελληνικά». Στην ιστορία καταγράφτηκαν σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της συμφιλίωσης των λαών, της ανάπτυξης ιστορικής συνείδησης και της διδασκαλίας σε πλαίσιο.
Γι' αυτό και αναδιατάχθηκε η ύλη. Έγινε συντομότερη και με έναν προσανατολισμό στην ιστορία της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, μέσα στον χρόνο, συγχρόνως με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Το σημείο αιχμής η Ελληνική Επανάσταση διδάσκεται ως απότοκο του διαφωτισμού και των κοινωνικών συγκρούσεων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιστορία χωρίς επικέντρωση στον Ελληνισμό, αλλά σε παραλληλία με την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια. Οι αποσιωπήσεις των ιστορικών εγχειριδίων του δημόσιου σχολείου εδώ αποκτούν φωνή, όπως η Εθνική Αντίσταση, το Κυπριακό, οι αγώνες του λαού για χειραφέτηση, μαζί με τους συνδικαλιστικούς αγώνες στην Ευρώπη, την απεικιοκρατία, τη δουλεία, το ρατσισμό στην Αμερική, την ιστορία και τις διεκδικήσεις των γυναικών. Οι ιστορικοί λένε ότι για την προσέγγιση του παρελθόντος σημασία έχει τα ερωτήματα που θέτουμε από το παρόν στο παρελθόν. Στο μάθημα της ιστορίας υπήρξε ευτυχής όταν έγινε αποδέκτης των ερωτημάτων. Τα ελληνικά ονόματα τόπων και τα αρχαία μνημεία πώς βρέθηκαν στην Τουρκία. Οι παππούδες μας πολέμησαν στους πολέμους, στο πολυτεχνείο που ήμασταν, και όταν μελετούσαμε το διαφωτισμό και την εθνογένεση, εμείς πώς γίναμε μειονότητα, κυρία. Αυτό είναι το κέρδος του ιστορικού μας μαθήματος. Το παρόν. 20 χρόνια προγράμματος και από πέρσι τα βιβλία έγιναν διεκδικούμενο πεδίο και τόπος αντιπαράθεσης. Οι γονείς και κάποιοι δάσκαλοι κατηγορηματικά εξέφρασαν την άποψη ότι οι ανάγκες των παιδιών άλλαξαν και χρειάζονται τα βιβλία του δημόσιου σχολείου για να βαθμιστεί η μειονοτική εκπαίδευση. Βιβλία, ωστόσο, που είναι ακατάλληλα για μη φυσικούς ομιλητές, που είναι τα παιδιά της μειονότητας, ακατάλληλα ακόμα και για τα παιδιά της πλειονότητας, σύμφωνα με πορίσματα συνεδρίων. Αγωνιστήκαμε να εξηγήσουμε ότι το διαφορετικό υλικό και ο άλλος τρόπος μεθοδολογικής προσέγγισης δεν σημαίνει υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο μειονοτικό σχολείο. Το αντίθετο, μάλιστα. Δυστυχώς οι σχέσεις με τους γονείς πήγαν να διαταραχτούν και μένει ανοιχτό και φέτος ποια βιβλία διδάσκουμε. Κανένα σχολικό εγχειρίδιο δεν είναι τέλειο. Και μετά 20 χρόνια χρειάζονται αλλαγές. Ωστόσο, να προχωρήσουμε μπροστά και να μην μεταγραφεί το δημόσιο σχολείο στο μειονοτικό ως προς την πληθώρα της ύλης και τα προγράμματα σπουδών, αλλά να οργανωθεί ένα πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Ένα σχολείο διαπολιτισμικό με όλους τους πολιτισμούς και να ξεπεραστεί το παιχνίδι της σοβαρούς ελληνόγλωσσης και τουρκόγλωσσης εκπαίδευσης. Ό,τι και αν ακολουθεί, στο παράδειγμα του ΠΕΜ θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Η εμπειρία τόσων χρόνων να γίνει το πλαίσιο ανάπτυξη του καινούριου και τα κριτήρια να είναι πάντα παιδαγωγικά. Και κάτι προσωπικό τελειώνοντας. Κάθε μέρα ανηφορίζουμε για τη Γλάφκη. Εκεί στις άκρες των δρόμων, ανάμεσα σε πρωινές πάχνες και πυκνές ομίχλες, ξεπροβάλλουν οι κόκκινες καρόποδιές των γυναικών της Μύθης ή τα ροδομάγουλα παιδιά που φτάνουν περπατώντας στα σχολεία. Βλέπουν τα μάτια μας και ακούν τα αυτιά μας. Όλο σκέπτομαι. Να έχεις τώρα τη μηχανή να φωτογράφιζες. Θα τα χάσεις κάποτε, θα τα ξεχάσεις. Ξεχνιέμαι, γιατί περιμένω να πεταχτεί μπροστά μου η Λενίτσα, η νεράιδα με το ένα λεπουδίσιο ποδάρι που εξέπεσε από έρωτα στον κόσμο των ανθρώπων. Η Λεϊλάνθη που την κυνηγά ο Δράκος. Από έρωτα, από πείνα δεν ξέρω, ίσως το είναι το ίδιο. Και άλλοι ήρωες των αγνωστικών, τόσο δεμένοι με τα δέντρα, τα πουλιά, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια τους ανθρώπους. Όπως ο παππούς που ευωδιάζει κανέλα και γαρίφαλο, γιατί δεν σκότωσε το πουλί ξωτικό και απολαμβάνει μια αιώνια μοσκοβολιά. Ανηφορίζουμε στο βουνό μουσουλμάνοι και χριστιανοί και συμπράττουμε σε μια ευτυχία που ούτε καν υποψιαζόμαστε. Απίσαλο να πω κι εγώ. Ναι, όχι, καμία μηχανία. Ναι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Λένα για αυτή τη τόσο δυνατή προσωπική, ουσιαστική κατάθεση, ανάλυση θα έλεγα και ανοίγματος δρόμου επίσης θα έλεγα. Νομίζω ότι τα είπε όλα, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Παρά μόνο να πω σε σχέση με την επιμόρφωση που αναφέρθηκε αναλυτικά και σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ευτυχώς έχουμε τη χαρά, τη δυσκολία στη διάρκεια του προγράμματος, αλλά τη χαρά εν τέλει να έχουμε εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί σε όλη την Ελλάδα πια και να μας στέλνουν ανάλογα μηνύματα για το πώς αξιοποίησαν αυτού του είδους την επιμόρφωση τα υλικά μας παντού. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο δώρο για όσους έχουμε εμπλακεί στην επιμόρφωση. Ελένη. Να ευχαριστήσω και εγώ τη Λένα και να πω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαμε περισσότερο χρόνο
και να συζητούσαμε όλες τις αντιρρήσεις και του κυρίου Ζεϊμπέκ που είχε την τόλμη και το θάρρος να τις αναφέρει, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, και να ανοίξουμε λίγο το διάλογο για το αν αυτά τα υλικά που φτιάχτηκαν από το πρόγραμμα είναι καλά και για, και για τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό. Δεν είναι δηλαδή δεύτερης κατηγορίας, δεν είναι υλικά που υπολείπονται σε κάτι, είναι διαφορετικά γιατί είναι πιο ανοιχτά. Αυτό ίσως δεν έγινε κατανοητό και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, όπως λέμε πάντοτε στο πρόγραμμα, να ακούμε τι λέει ο άλλος και να καταλαβαίνουμε γιατί το λέει. Εγώ θα ήθελα πολύ να καταλάβω ακριβώς γιατί το λένε αυτό οι γονείς. Και τώρα νομίζω... Ναι, ένα μικρό σχόλιο πριν κλείσουμε. Ήθελα, δεν πρόλαβα πριν, γιατί το πήγαμε λίγο γρήγορα, να πω σε σχέση με τα μαθήματα ενηλίκων και σε σχέση με την ΕΝΑ, ότι όταν ένας άνθρωπος αφήνει την Κυριακή του και κάνει 2 ώρες διαδρομή για να βρεθεί στη Ρούσα, δεν ξέρω πόσοι έχετε βρεθεί στη Ρούσα, και το χαίρεται, σημαίνει πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε όλους. Βεβαίως.